Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8 και όπως φυσικά σας είπα και από το Facebook και από τα email που σας έστειλα, θα συνομιλήσουμε με την Κατερίνα Μπέι, βεβαίως, και την οποία την έχω στο τηλέφωνο. Γεια σου Κατερίνα. Καλησπέρα. Τι κάνεις Κατερίνα? Μια χαρά. Ναι, χτυπάει και μια αναμονή από μέσα. Είμαστε σε μια καταπληκτική κατάσταση, Κατερίνα. Δεν το συζητάω. Αναμονή! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες, Κατερίνα. Ακόμα μια φορά. Γιατί μιλήσαμε για τις προάλλες. Μιλάμε και γενικά από το Facebook εδώ με την Κατερίνα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, η Κατερίνα σου δίνει, παιδιά, την αίσθηση ότι τη γνωρίζει 50 χρόνια. Έτσι, δεν έχει και πολύ θέμα σε αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα μου, εδώ πέρα έψαξα μερικά πράγματα. Εδώ είσαι, μας έφυγες. Εδώ. Α, εντάξει. Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα. Ας το πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή. Λοιπόν, και βλέπω έτσι κάτι μίνι βιογραφικά, γιατί δεν είναι να τα διαβάσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπω ότι σπουδές στο Δημοσιογραφικό Κολέγιο. Σωστό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, βλέπω Νομική Σχολή Αθηνών. Σωστό και αυτό, φαντάζομαι. Σωστό και αυτό, ναι. Λοιπόν, και βλέπω 1996 μέχρι 2005, παιδιά. Σας ενημερώνω δηλαδή, γιατί η Κατερίνα τα ξέρει. Έχει δουλέψει σε περιοδικά απίστευτα, έτσι. Κλικ, Κράς, Esquire, Status, Cosmopolitan, Bazaar. Λοιπόν, Ταχυδρόμος, και στο Ταχυδρόμο, μπράβο. Λοιπόν, σε πάρα πολλά. Είπα μερικά, έτσι, δεν τα είπα όλα. Ήταν κανονικός, όταν ήταν ένθετος. Ναι, μπράβο. Σε πάρα πολλά πράγματα και όπως καταλαβαίνετε έχει και μια τεράστια εμπειρία. Επίσης πρέπει να σας πω ότι από το 2000 έχει ασχοληθεί και με την συγγραφή σεναρίων και στον κινηματογράφο και σε τηλεόραση. Δεν τα πούμε όλα τώρα όμως. Όχι, ας πούμε τα πρόσφατα τώρα. Θα πούμε και τα πιο πρόσφατα, θα πάμε και στα παλιά όμως. Λοιπόν, αυτό το πρώτο ερώτημα το οποίο έχω να σου κάνω είναι πώς γίνεται, πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία και μπήκες μέσα σε αυτό το χώρο. Τι συνέβη? Ποιο είναι από όλους τους χώρους? Κοίτα, ναι, όντως έχεις ένα δίκιο. Ας πούμε πιο πολύ στο χώρο του σεναρίου. Πιο πολύ στο χώρο της γραφής δηλαδή. Στο χώρο της γραφής. Καταρχήν εγώ η δημοσιογραφία που έκανα, δεν θα την έλεγα ακριβώς δημοσιογραφία, ήταν πιο πολύ αρθρογραφία, χρονογράφημα, αυτό τέλος πάντων έκανα στα περιοδικά και νομίζω ότι γενικά τα περιοδικά, το lifestyle και όλα αυτά απέχουν από τη δημοσιογραφία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, σαν κυνήγι του ρεπορτάζ. Οπότε αυτό δεν είναι πολύ μακριά ούτως ή άλλως. Το να γράφεις ένα κομμάτι από το τίποτα είναι η ίδια τέλος πάντων δημιουργική ανάγκη με το να γράψεις ένα σενάριο, να γράψεις ένα ημερολόγιο, να γράψεις ένα βιβλίο. Θέλω να πω, είναι κοντά όλα αυτά. Δεν πηγαίνεις για την είδηση ή για να πεις κάτι δεν και καλά, ας πούμε, να μεταφέρεις μια γνώση. Πιο πολύ μεταφέρεις τη σκέψη σου. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μακριά το σενάριο, το βιβλίο και το άρθρο στα περιοδικά, τέλος πάντων όπως έχουν διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων όπως ήταν αυτά που έγραφα και τα κομμάτια που έγραφα. Τώρα το πώς ξεκίνησα από τα περιοδικά ήταν μάλλον συμπτωματικό. Ήμουν τυχερή, όχι πως δεν το είχα στο μυαλό μου και δεν διάβαζα βιβλία σχετικά με τη συγγραφή σεναρίου και όλα αυτά και δεν μου άρεσε πολύ ο κινηματογράφος, αλλά τέλος πάντων γνωρίστηκα με τον Νίκο τον Περάκη. Εδώ πρέπει να κάνουμε στάση. Ναι, θα κάνουμε στάση, κάτσε να τα πω πρώτα όλα. Εντάξει, πες τα Κατερίνα, πες τα. Οπότε τέλος πάντων είχε διαβάσει κάποια πράγματα, αλλά πιο πολύ φιλικά γνωριστήκαμε και μετά σε κάποια φάση μου είπε έτσι σχεδόν αστεία, στην επόμενη ταινία θα σε βάλω να μου κάνεις κανέναν διάλογο. Το πήρα εγώ στα σοβαρά και έκτοτε μετά η επόμενη ταινία που έκανε ήταν η Θηλυκή Εταιρεία που χώραγε να κάνω διαλόγους και εκεί, γιατί ήταν μια καθαρά γυναικεία ταινία. Ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το ένα έφερε το άλλο και μετά αυτό. Και μετά έφερε η Λίσσα και όλοι οι άλλοι, η Φούσκα και πάει λέγοντας, έτσι. Και μετά τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως κατά έναν τρόπο, φυσικά είναι πρώτον το ταλέντο το οποίο διαθέτεις, αλλά και κάπως έτσι τα έφερε λίγο η τύχη και ασχολήθηκες με όλο αυτό. Το σενάριο, γενικά την τηλεόραση.
το ότι ασχολήθηκα με το γράψιμο δεν το έφερε η τύχη, το έφερα εγώ. Γιατί αλλιώς θα πήγαινα νομική και θα γινόμουν δικηγόρος. Αλλά από την πρώτη στιγμή που μπήκα στη νομική, κατάλαβα ότι δεν είμαι εγώ για εκεί. Άσχετα αν την τέλειωσα. Την τέλειωσα πιο πολύ για λόγους τιμής, επειδή είχα υποσχεθεί ότι θα την τελειώσω στους γονείς μου. Και γι' αυτό παράλληλα έκανα και τις άλλες. Πήγα στο δημοσίο. Ασχολήθηκα με το άλλο κομμάτι, τέλος πάντων. Τώρα, το ότι μου έτυχε με τέτοια καλή συνθήκη και να συνεργαστώ με τον Νίκο και το ένα μου φέρε το άλλο, σίγουρα ήταν και θέμα τύχης και συγκυριών που ίσως, ας πούμε, να χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο ή πολύ περισσότερο κόπο σε άλλες συνθήκες. Αλλά νομίζω κάπου εκεί θα με έβγαζε. Άμα σε ρωτούσε με μία λέξη ή με λίγες λέξεις να μου χαρακτηρίσεις το Νίκο Περάκη, τι θα μου έλεγες? Να πω μία υποκειμενική γνώμη ή μία αντικειμενική? Πες ό,τι σε βολεύει. Αντικειμενικά θα έλεγα ότι είναι αναμφισβήτητα ένας άνθρωπος που έχει μοναδική ματιά στα πράγματα και τρόπο που να δίνει κεραίες που να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Υποκειμενικά θα έλεγα ότι εγώ του χρωστώ πάρα πολλά, γιατί για όλους τους λόγους που είπαμε πριν. Βεβαίως. Πάντων. Και για την υπομονή που έδειξε και όλα. Τέλος πάντων, η συγγραφή του σενάριου δεν είναι, στην ουσία δεν είναι κάτι πολύ εξωτικό και κάτι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες ή είναι κάτι που μπορεί κάποιος να κάνει ή δεν μπορεί να διαβάσει τα βιβλία. Αλλά στην πράξη, το να έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο πολύ καλά από κινηματογράφο και είναι τόσο αυστηρός με τον εαυτό του και με τους συνεργάτες του και να σε μαθαίνει, εκεί νομίζω αυτό κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Πολλά, είπα λίγα, να πω κι άλλα. Όχι. Εκτός αν δεν σε σύναβες κι άλλα, εντάξει. Όχι, εγώ είμαι καλυμμένη. Εσύ με ρωτάς, εγώ απαντά. Ωραία, εντάξει, μια χαρά, εντάξει, ωραία το βρίσκω. Κάτσε να σε πάω αλλού. Ο τίτλος, το «Κι αν μου κάτσει», πώς σου έκατσε, δηλαδή, πώς βγήκε αυτό? Θα σου πω. Καταρχήν η ιστορία, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του βιβλίου. Δύο λεπτά, να τα βάλουμε τα πράγματα στην τάξη, λοιπόν. Ναι, το, ναι, γιατί το «Κι αν μου κάτσει», παιδιά, είναι το βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από την Κατερίνα. Έτσι, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και το. Ορίστε. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι, το οποίο το βλέπουμε να διαφημίζεται συνέχεια εδώ πέρα στο Alter, αν τουλάχιστον έχει πάρει το μάτι μου εμένα. Όχι, το Alter. Δεν είναι, πού είναι? Όχι. Δεν ξέρω, γενικά είναι σε καταχωρήσεις από εδώ και από εκεί. Ωραία, δεν είναι στο Alter, κυρίες και κύριοι, μην βάλετε Alter. Δεν τρέπεστε εκεί πέρα, δεν το διαφημίζετε. Λοιπόν, και αν μου κάτσει, για πες μου λίγο τώρα, ο τίτλος πώς βγήκε? Λοιπόν, ο τίτλος έχει να κάνει με την υπόθεση. Η υπόθεση είναι ότι είναι μια κοπέλα έτσι πολύ ντροπαλή, ψυχαναγκαστική, δειλή και καταπιεσμένη από τους γονείς της που δεν κάνει ποτέ αυτό που θέλει. Αχ, πόσο τη ζηλεύω. Ναι. Για πες. Η οποία, τέλος πάντων, έχει μέσα της όλα τα καταπιεσμένα θέλω της, τέλος πάντων, και το μόνο που έχει κάνει στη ζωή της κόντρα στους γονείς της είναι ότι, αν και έβγαλε φιλοσοφική, δουλεύει σε ένα εκδοτικό οίκο, γιατί κατά βάθος έχει το σαράκι να γράψει. Αλλά ούτε αυτό δεν το λέει ούτε στον εαυτό της προς το παρόν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αυτή κερδίζει ένα λαχείο. Οπότε είναι η στιγμή που θα πρέπει, αν τα κάνει, ή αν θα κάνει επιτέλους όλα αυτά που έχει καταπιεί και δεν έχει πει ποτέ ότι θέλει να κάνει. Και αποφασίζει το δεύτερο. Οπότε αυτά που θέλει να κάνει είναι να ταξιδέψει, να γράψει ένα βιβλίο και να φλερτάρει, να ζήσει έρωτες. Γιατί για τους λόγους που είπαμε, ευνόητους λόγω χαρακτήρα, είναι πολύ άτολμη και δεν έχει ζήσει τίποτα. Λοιπόν, οπότε κοιτάει να τα συνδυάσει αυτά και τα τρία μαζί και διαιρεί το ποσό, τέλος πάντων, και αποφασίζει ότι επί ένα χρόνο, κάθε μία εβδομάδα στο τέλος του κάθε μήνα, θα γυρνάει την υδρόγειο και όπου της κάθεται κάνει βαλίτσα και θα πηγαίνει εκεί με σκοπό να γνωρίσει κάποιον και να το γράψει στο βιβλίο της. Δηλαδή το βιβλίο της θα είναι οι περιπέτειές της, οι ερωτικές, κατά κάποιο τρόπο, ανά την υδρόγειο. Καλό. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι ο τίτλος μας κάλυψε. Με κάλυψε πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο είπες. Τον οποίο δεν τον βρήκα κι εγώ, να το πω κι αυτό. Το βρήκε μια φίλη μου σε μια φάση που ήμασταν και λέγαμε πώς θα το βγάλουμε και πώς θα το πούμε. Ήμασταν 3-4 εκεί και λέγαμε να γίνει έτσι. Να είναι λίγο σλόγγαν, να μην είναι πολύ σοβαροφανές, να μην είναι πολύ έτσι, να μην είναι πολύ αλλιώς. Και λέγαμε διάφορους τίτλους και η φίλη μου είπε αυτό. Μετά εμένα μου άρεσε, το είπα, το δοκίμασα λίγο γύρω-γύρω.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτη φορά είδα τον τίτλο, μου θύμισε κατευθείαν τη γνωστή ταινία του Woody Allen και αν σου κάτσει, και υπέθετα ότι μπορεί και να έχει περίπου ίδιο story, βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θύμισε με το Λαχείο. Λαχείο είναι κάτι, είναι Joker. Είναι, ναι, μόνο αυτό είναι το κοινό σημείο τέλος πάντων. Ναι, ναι. Βέβαια, εδώ πέρα από ό,τι βλέπω κερδίζει και ένα ποσό καλό, έτσι. 200.000, 210 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλό, καλό. Ναι, είναι καλό το ποσό το οποίο κερδίζει η Τίνα. Δεν είναι τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, καλό ποσό είναι. Η φίλη μας η Τίνα, η οποία ναι, μετά κάνει αυτά τα οποία όλα περιέγραψες τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Uh-huh. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι και από ό,τι τουλάχιστον εγώ το έψαξα αυτές τις μέρες, νομίζω ότι από άποψη εμπορικότητας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω να έχει παράπονο. Όχι, καλά πάει και σε σχέση με το ότι είναι πρώτο βιβλίο και σε σχέση με την εποχή uh-huh. που δεν θέλουμε να μιλάμε για αυτή. Πάει καλά, μια χαρά. Ωραία, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάρα μα πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό έτσι. Να πρέπει να στηρίζουμε το βιβλίο, γιατί δυστυχώς η αγορά του βιβλίου στην Ελλάδα, τα ξέρεις και εσύ καλύτερα, είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα.